Απειλές για τη ζωή της με μηνύματα και τηλεφωνήματα δέχεται η ελληνικής καταγωγής αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην Κριμαία, Όλγα Κοβιτίδη, τα τελευταία 24 ώρα. Όπως αποκάλυψε μιλώντας εκπομπή του Μέγκα, τόσο ίδια όσο και αρκετοί ακόμη βουλευτές της τοπικής κυβέρνησης της Χερσονήσου έχουν δεχθεί απειλές έπειτα από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ουκρανία. Μόλις αποφασίσαμε για το δημοψήφισμα, άρχισαν τα τηλεφωνήματα με απειλές για φυσική εξόντωσή μας, είπε η Όλγα Κοβιτίδη, αναφερόμενη στην επίσπευση του δημοψηφίσματος για το μελλοντικό καθεστώς της ρωσόφωνης αυτόνομης δημοκρατίας. Ακόμη και τώρα δεχόμαστε και απειλητικά μηνύματα, αλλά δεν φοβόμαστε. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν εναντίον σας ή εναντίον άλλων βουλευτών απειλές από τους αντιπάλους σας? Φυσικά και υπήρξαν. Είχαμε συγκρούσεις μεταξύ εξτρεμιστών Τάταρων της περιοχής και του ρωσικού πληθυσμού. Ήμουν η μόνη, όπως αποδείχτηκε τελικά από το κυβερνών κόμμα, που βρέθηκα ανάμεσα στις δύο ομάδες και είπα ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυεθνικής Κριμαίας πρέπει να ενωθούν. Το ευτύχημα είναι ότι δεν επιτρέψαμε να υπάρξει στην Κριμαία αιματοχυσία. Ενώ στο Κίεβο έτρεξε ποτάμι το αίμα, εμείς είχαμε μόνο δύο θύματα, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του Κοινοβουλίου της Κριμαίας. Αφού ψηφίσαμε για το δημοψήφισμα, άρχισαν να μας κάνουν τηλεφωνήματα και σε μένα και σε άλλους βουλευτές, απειλώντας με τη φυσική μας εξόντωση μέχρι και τώρα. Ήρθαν και γραπτά μηνύματα με το ίδιο περιεχόμενο, αλλά δεν φοβόμαστε. Όταν βγήκα από το κτίριο, μου είπαν ότι έτσι κι αλλιώς θα με εκτελέσουν. Τα συμφέροντα όμως της Κριμαίας μας ενδιαφέρουν πάνω απ' όλα. Γι' αυτό εξτρεμιστές και άλλοι εθνικιστές δεν μπορούν να μας τρομάξουν. Εσείς ποιος νομίζετε ότι κρύβεται πίσω από αυτά? Είναι η νέα κυβέρνηση, είναι άλλη? Δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ έλαβα όμως μήνυμα στο οποίο με έβριζαν εσχρά και μου έγραφαν να αγαπάω την Ουκρανία. Είναι αρκετά θετικό το γεγονός ότι δύο από τους τέσσερις αντιπροέδρους της νέας κυβέρνησης της Κριμαίας είναι ελληνικής καταγωγής. Εγώ και ο Νικολάη Γιαννάκη. Αυτό είναι ενδεικτικό.